Η κυρία Μελπόλε πολύ κυρία, μαζί μα. Θα πάρα πολύ καλά. Το ήρθατε, Ευρωβουλευτέ. Είναι τόσο σύριζα. φιλικό αυτό ναι. το πάνελ ναι. και με τους δύο αλλά από του δύο συνυποψηφίου, αλλά κυρίω από εσά. Γιατί χρόνου νιώθω πάντα 17 εδώ. 17 σαν... Νοεμβρίου θα είστε πάλι εδώ. Από Εναι, τώρα, ναι. Ναι. Εναι, ναι. Ελπίζω να μην το δει κανένα άλλο αρχηγό. το και μου προτείνει κάτι άλλο. <laughs> Χαρά μα που μα θεωρείτε πραγματικά φίλου σα και Όχι, ήταν το καλύτερο βίντεο που έκανα για το Πολυτεχνείο. Γιατί ήταν το ότι με αφήσατε να μιλήσω η ζεστασιά σα ε, και οι ατάκε που πέφτανε. Ε, τώρα εσεί έχετε τω... το περιεχόμενο τώρα. Ε, <laughs> ναι, τώρα εμεί <μισε> εδώ. Το αφήστε το. λοιπόν, λοιπόν, ο κ. Ανάση Ξαδάκτηλο Αθανάσου Ξαδάκτηλο με την Δημοκρατία. Το ψήφιο αφ... όλοι. Ταξε, καλή επιτυχία στα παιδιά Για που δίνουν εξετάσει. Καλή επιτυχία. Με ηρεμία να πάνε και ψυχραιμία. Ελπίζουμε. Λοιπόν, και ο κ. Νίκο Κανελάκη. Δημοκράτε. Δημοκράτε Ανδρέα Λοβέρδο. Ανδρέα Λοβέρδο, σωστά. Καλημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ, ιδι... ευχαριστώ ιδιαίτερα που μα δίνετε φωνή. Είμαστε μικρό κόμμα και έχουμε ανάγκη την προβολή. Να προβάλλουμε τι θέσει μα. Έτσι πρέπει να κάνουμε. Να δούμε λίγο τι δημοσκοπήσει τελευταίε για να μπούμε και λίγο στη συζήτηση. Δημοσκοπήσει χθε είναι Βράδι, Αρχικά με την GPO για το ΣΤΑΡ. Να δούμε λίγο τα ποσοστά των κομμάτων, να πάρουμε λίγο κλίμα. 33,1 Δημοκρατία, 16,2 ΣΥΡΙΖΑ, 13,2 το ΠΑΣΟΚ, 8,2 το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδα, 8,4 Ελληνική Λύση, 3,6 Νίκη, 3,5 Πλεύση Ελευθερία, 2 το Νέα Αριστερά 3, 2,6 Δημοκράτε, 2,2 η Φωνή Λογική, το κόμμα τη κ. Λατινοπούλου. Αυτή είναι μια δημοσκόπηση, η χθεσινή και η άλλη είναι τη Προράτα. Έχει μια έκπληξη. Έχει μια έκπληξη, έχει το ΠΑΣΟΚ στη δεύτερη θέση. Εδώ είναι έκπληξη τρι... με τη βάση τα τελευταίες μετρήσεις έτσι. Ναι, μετά από καιρό δίνει το Πασούκ δεύτερη θέση, με 13%, 12% ο ΣΥΡΙΖΑ, 33% είναι η Δημοκρατία, ε, υπερέχει 20 μονάδες εδώ διαφορά. Είναι 11,2% το Κομμουνιστικό Κόμμα και, και αυτό είναι έκπληξη. Είναι λοιπόν, πολύ είναι. ψηλά το ΚΚΕ, είναι. είναι σχεδόν ίσο με τους άλλους ε, δύο. Παίζει για δεύτερη, για τρίτη, δεύτερη, τρίτη λοιπόν, θέση. Σωστά. 8,5 είναι η λύση, 4,5 νίκη, 3,9 πλεύση ελευθερία, 4,5 νέα αριστερά και μετά έχουμε 1,7 μέρα 25, 2,3 η φωνή και 2,3 κόσμο. Εδώ δεν σα έχει κύριε Κανελάκη αυτή η δημοσκόπηση, δεν βρήκε οι Δημοκράτε αυτή η δημοσκόπηση. Η προηγούμενη είχε. Θα τα πούμε αυτά στη συνέχεια. Θα τα πούμε. Λοιπόν, ο κ. πρώτα. Κύριε Καράκτηλο, βλέπω μια μεγάλη διαφορά που έχετε από το, αδεύτερο, από το δεύτερο στην ουσία. Θα δούμε ποιο είναι δεύτερο από το δεύτερο. Αλλά από εδώ και πέρα να δούμε λίγα τον πύχη το δικό σα. Έχετε βάλει 33%. Α πούμε, τον πιάνετε, όλα καλά, συνεχίζει τη διαπολιτική. Αν είναι κάτι παρακάτω, τελικά γιατί δεν ξέρουμε πώ θα πάει. Μπορεί να είναι και 30 λέει το ευρώ. Συνήθω ναι, που ναι, λέει 30 Μπορεί να είναι και 30 έω 30. Αν είναι 30, Πατώριο... σημαίνει ένα μήνυμα για την δημοκρατία. Πρέπει να αλλάξει πράγματα. Θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω πρώτα απ' όλα με κάτι που είναι εκτό θέματο. Θέλω να ζητήσω μια συγγνώμη Αχα. από τι περιοχέ που δεν θα μπορέσουμε να επισκεφτούμε σε αυτή την προεκλογική περίοδο και από του ανθρώπου που δεν μπορέσουμε να συναντήσουμε. Ε, για να κύριε, να, να μεταδώσουμε. Το μήνυμα που αποτυπώνεται σε όλε τι δημοσκοπήσει. Και αυτό πρέ... αισθάνομαι ότι πρέπει να το, ότι πρέπει... Πρέπει να το πούμε. Uh -huh. Γιατί δεν είναι α... αδιαφορία, είναι αδυναμία. Και να μα πείτε και μετά τι εκλογέ, α μην το πούμε τώρα, γιατί θα χαλάσει το κλίμα, γενικώ όλα τα κόμματα, πώ σα κόστησε η προεκλογική εκστρατεία και πώς σας βοήθησαν τα κόμματά σα. Αλλά αυτό είναι συζήτηση μετά τι εκλογέ. Ε, θα είναι πολύ καλή συζήτηση, νομίζω. Το, το ναι. γέλιο σου Μαρκί, κύριε Ξανάκη. Ναι. Προχωράμε, ναι. λοιπόν. Όχι τόσο όσο φαντάζεται ο κόσμο. Ε, Γι' αυτό το λέω. Για αυτό το λέω. Ε, Ξέρω. Δεν μιλάμε ε, πολλού από εσά. Ειδικά, ειδικά όσοι εργαζόμαστε για να χρηματοδοτούμε την, την προεκλογική μα καμπάνια είμαστε φιδωλοί, να, ναι. να το γνωρίζετε. Και εγώ εργάζομαι και στην προεκλογική περίοδο και θα εργάζομαι και στην ετεκλογική περίοδο, mm -hmm. γιατί πιστεύω ότι είναι ο τρόπο για να διατηρήσω την επαφή μου με το πολιτικό και το κοινωνικό γύρο. Ναι, η δουλειά σα είναι, εντάξει. Τώρα, εγώ. για να επανέλθουμε, νομίζω ότι οι δημοσκοπήσει δεν δείχνουν κάτι εξω, πραγματικό, κάτι εξωφρενικό, κάτι εντυπωσιακό, εν πάση περιπτώσει. θα ε, να σταθώ στο ότι βλέπουμε να έχουμε μια εποχή η οποία θα είναι τραύμα για τη δημοκρατία και ότι σε αυτό ενδεχομένω θα έπρεπε να είμαστε εντό θέματο στην προεκλογική συζήτηση, να μιλάμε για την ευρωπαϊκή ατζέντα. Αυτό ειδιαίτερα... <συνθένα> Δεν μιλάμε για την ευρωπαϊκή ατζέντα, ε, για την εποχή. Αυτό μου έλεγε ο ταξιτζή που με έφερνε το πρωί. <συνθένα> για να, είμαι <Α, συνθένα> ειλικρινή, γιατί είχαμε ακριβώ αυτή, αυτή τη, τη συζήτηση. Το αντίθετο <συνθένα> το πιστεύαμε, κύριε Ξαρχλέα. Επειδή μιλάμε για θέματα και... <συνθένα> καθημερινότητα, απασχολούσε περισσότερο του πολίτε. Δεν απασχολεί ούτε που μιλάμε για την τιμή τη φέτα και το, του λαβιού. Φαντάζομαι να μιλήσουμε για <συνθένα> την Ευρώπη. Προσέξτε τον κύριε Κολοκύρη. Εγώ καταλαβαίνω τι λέτε. Αλλά αυτή τη στιγμή ακριβώ αυτό μου έλεγε και πάλι ο ταξιτζή που με έφερε. Ότι η συζήτηση για <συνθένα> τη φέτα αυτή τη στιγμή σε ένα νέο παιδί σημαίνει αρκετά πράγματα. Αλλά πιο πολλά θα σήμαινε να ακούσει, παραδείγματο χάρη, τι θα μπορούσαμε να κάνουμε για την υγεία στο Ευρωκοινοβούλιο, που είναι και ο λόγο για τον οποίο εγώ είμαι υποψήφιο. Και όπου εκεί ενδεχομένω να βρεθεί και το κλειδί για όλα όσα μα ταλαιπωρούν τα 10 χρόνια, δηλαδή για τα εξτρά χρήματα που χρειαζόμαστε, τα οποία θα μπορούσαν να προέλθουν μόνο αν καταφέρουμε να θέσουμε, δεν είναι αυτή τη στιγμή στη συζήτηση στο τραπέζι. Αν καταφέρουμε να θέσουμε ένα θέμα σύγκληση των ευρωπαϊκών συστημάτων υγεία, έτσι ώστε του πόρου που όλε οι κυβερνήσει μέχρι τώρα δηλώνουν αδυναμία να διαθέσουν λόγω αμυντικών δαπανών, τι έχουμε από εκεί. Όπω έχουμε δηλαδή πόρου για την πρόληψη και, και για την της υλικοτεχνική φέτας του υποδομή. Νέου, το, το θέμα τη στέγη του, το θέμα τη φέτα, το θέμα τη δουλειά το το του. του και του πανεπιστημίου του, για να πάμε στο μεγάλο, να τον αφήσουμε να οραματιστεί το μεγάλο. Το μεγαλύτερο. Το μεγαλύτερο Άρα, όμως... Γι' αυτό, γιατί εγώ ακούω πάρα πολλού και κατηγορούν και λένε δεν μιλάμε για την Ευρώπη. Πράγματι, η Ευρώπη είναι κεντρικό θέμα. Εκεί λαμβάνονται οι αποφάσει. Όμω δεν πρέπει να του λύσετε τα βασικά βιοποριστικά τα καθημερινά. Βεβαίω. Ή να τα συνδέσετε με την Ευρώπη. Δε... Να επι... Άρα, μήπω να το επικοινωνήσετε καλύτερα και εσεί οι όλο αυτό. Ναι. Άρα, ε... το. Και το. να σα απαντήσει. Να σα απαντήσει. Η μόνη, κατηγορία, η μόνη κατηγορία που δεν έχει νιώσει το μεταφυσικό άγχος δεν έχει νιώσει την αρρώστια, πλην βέβαια δυστυχόν... Στους γονείς τους. Ε, 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 ναι. Οι γονεί, ναι, οι συνταξιούχοι πάρα πολύ. Ναι. Αλλά οι νέοι δεν ναι. στα 20 χρόνια σκεφτόσουν ποτέ το θάνατο, την αρρώστια. Εγώ προσωπικά δεν τη σκεφτόμουν. Για άλλο κλείνω σκέψης κυρία Γκριφόρα. Θέλω να, να σα πω ότι ναι, για την ακρίβεια, αλλά την ακρίβεια να την αντιμετωπίσουμε με όρου πραγματικού. Δηλαδή, να ακούσουμε τι μα λένε οι καταναλωτέ. Τι ζητάνε οι καταναλωτέ. Οι καταναλωτέ ζητάνε για την ακρίβεια ελέγχου. Γίνονται, χρειάζονται περισσότερο, δεν αφιβάλλει κανεί. Χρειάζονται έλεγχοι εντό Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί έχουμε πολλά κόμματα που οι προτάσει του είναι εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε ω ευρυσκεπτικισμό, είτε ω διαμαρτυρία. Είδαμε και τα τεράστια πρόστιμα τα οποία. Άρα δεν μπορεί κανεί να ακυρώνει την επιστολή προ τη Φόντερ Λάιεν. Χρειάζονται αυξημένε αμοιβέ και οι νέοι αυτή τη στιγμή βλέπουν ότι υπάρχουν περισσότερε δουλειέ και καλύτερα αμοιβόμενε δουλειέ, ειδικά όπου υπάρχουν επενδύσει, Pfizer, Microsoft, φάρμακο στην, στην, Τρίπολη. Αυτό δεν μπορεί να το ακυρώνει, να το ακυρώνει κανεί. Και βεβαίω υπάρχει ο μεγάλο καυγά, αν θα πρέπει να μειωθεί η αδικαιολόγητα αυξημένη τιμή προφόρων ή αν θα πρέπει να απαλληφθεί ο φόρος για να πέσει η τελική Πάλιστα. τιμή. Και εκεί πέστε μα όμω για αυτό σχετικά με τον πύχη τη Νέα Δημοκρατία. Αν είναι κάτω, αν είναι στο 30 η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ένα αφήγημα που λέει ότι εμεί πάμε για την ανατροπή. Αν φτάσουμε στο 20%, ανατρέπεται το πολιτικό σκηνικό βλέπετε αυτό. Και αν είσαι με 30, είναι ένα μήνυμα για τη yeah. δημοκρατία ότι έχει χάσει πολύ τεράστια εκλογική δύναμη σχέση με τι εθνικέ εκλογέ. Άσχετα να βάζετε τον πύχη για τι ευρωεκλογέ πριν πέντε χρόνια. Αλλά αν ξαφνικά από το 40% ευρεθείτε στο 30%, είναι ένα μήνυμα για τη δημοκρατία. Καλά, δεν θα είναι κανένα ευχαριστημένο τώρα. Yeah. Τι, τι να, τι να συζητάμε yeah, τα, προφα... Yeah, τα, προφα... Yeah. τα, προφανή. Yeah. Όπω επίση δεν θα είναι ευχαριστημένο και αυτό ο οποίο λέει, εγώ βάζω στοίχημα το 20, mm -hmm. αν πάρει 13. Mm -hmm. Πιστεύω mm -hmm. ότι Φυσικά. αυτά είναι, ξέρετε, είναι προφανή η είναι για τους δύο λέτε το στοίχημα. Για του τρει, τέσσερι, όλου. Για όλε μα. Για μένα, για ξέρετε ποιο είναι το στίχημα, κύριε, κύριε Στάθη. Το στίχημα για μένα, κύριε Στάθη, είναι την επόμενη μέρα να πάνε 21 άνθρωποι στο... Έλληνε στο Ευρωκοινοβούλιο, οι οποίοι να μπορούν να αποδώσουν σε συνεργασία με άλλου 699 για το καλό του τόπου, να πάνε και να γυρίσουν με ένα θετικό ρώσιμο ω ομάδα και να μην έχουμε τα αποτελέσματα που είχαμε. Την προηγούμενη πενταετία, στην προηγούμενη πενταετία είχαμε τα εξή από του 21 ευρωβουλευτέ. Πέντε είχαν δικαστικέ εμπλοκέ. Δύο Μπήκαν φυλακή. Δύο βρέθηκαν στι τελευταίε θέσει κατάταξη τη της, ε, της απόδοση των Ευρωπαίων βουλευτών. Εμεί στείλαμε οκτώ, γύρισαν έξι. Τρει από το Star System πήγαν. κανένα δεν είναι στο κόμμα από το οποίο εξελέγει πριν. Αυτό είναι για μένα το στοίχημα. Ε, το αλλά εγώ, νά, εγώ βλέπω Star System στα αποδέλτια των κομμάτων. <laughs> βλέπω ανθρώπου δεν έχουν σχέση με το. Με αυτό όπως το περιγράφετε, άρα Βάζουμε... άρα, ο Λαός... ο, άρα ο λαό πρέπει ε, ξέβε, να, ξέρω, βάλει, ο, ο τα... να τα, πράγματα ο στη θέση του. Έχετε δίκιο, Γιατί αλλά εκείνη τα εκείνη κόμματά σα κάνουν τι επιλογέ. Δεν τι κάνει ο λαό, του κάποιο... ψηφίζει. Κάποιοι μπαίνουν στο σούπερ μάρκετ, είναι κύριε ε. Έχει ε. απόλυτα δίκιο. Ε. αυτό που σα χρειάζεται. Κάποιοι μπαίνουν στο σούπερ μάρκετ για να βάλουν υποθήκη για τι εθνικέ εκλογέ, για να βάλουν να μαζέψουν κόσμο. Μακριά από εμά. Μακριά από εσά και το έχετε πει και την άλλη. Το έχετε ξαναπεί ότι δεν είναι αυτό. Άρα λέτε δηλαδή ο κόσμο να μην ψηφίζει Star System, να ψηφίζει αυτόν που θα είναι χρήσιμο. Ο κόσμο θα ψηφίσει αυτό που θέλει με βάση τη σκέψη του. Εγώ δεν μπορώ να καθοδηγήσω τη σκέψη των ανθρώπων. Εγώ εκείνο που λέω είναι ότι το Ευρωκοινοβούλιο είναι χώρο εργασία, δύσκολη, πολύπλοκη και απαιτητική εργα... εργασία. Δεν είναι χώρο ούτε, διαμαρ... ούτε για διαμαρτυρία, αν θέλουμε να έχουμε ευρωπαϊκέ πολιτικέ που να μεταφράζονται σε κάτι στον τόπο μα mm -hmm. για του ανθρώπου. Και επίση ότι εκεί ε, χρειάζονται κάποια εφόδια για να μπορέσει να αποδώσει. Χωρί εφόδια δεν θα αποδώσει. Το έχουμε δει, το έχουμε ξαναδεί. Και αν πάμε πίσω, ξέρετε, αν πάμε πίσω, θα δούμε ότι είχαμε πολλέ περιπτώσει Ελλήνων Ευρωβουλευτών οι οποίοι διακρίθηκαν. Από όλου του χώρου. Είχαμε και προσωπικότητα. Από όλου του χώρου είχαμε περιπτώσει που, που, που διακρίθηκαν. Συμφωνώ. Και από τη Νέα Δημοκρατία και από το ΣΥΡΙΖΑ ω μέσα στου πιο διαδραστικού ευρωβουλευτέ άτομα. Δεν ξέρετε όμω, στο παρελθόν είχαμε πούμε, ραπορτέρ για την υγεία, τον κύριο Τρακατέλη. Είχαμε ανθρώπου που καθόριζαν την κοινή αγροτική πολιτική, όπω ήταν ο κύριο Παπαστάμκο, ο κύριο Κλαβάκη. Εδώ τώρα έχουμε 10 χρόνια που δεν έχουμε ευρωβουλευτή στην Επιτροπή Αγροτικών. Και αυτό εντάξει, για του κυβερνητικού θα πούνε. Τα κάνει, και τα κάνει το Συμβούλιο των Υπουργών. Έχει την ΚΝΑΚΑΠΕ τώρα. Η ΚΝΑΚΑΠΕ όμω θέλει, θέλει, θέλει απασχόληση. Θέλει δημιλιά. απασχόληση και θέλει και γνώσει. Βέβαια. Ε, εμάς, πέστε εσάς. μα, ναι, για τι ε, εσά. Λέμε η... τι επιδόσει ναι. Ναι, Μία δημοσκόπηση σα δείχνει τρίτους. Τι να σα πω, παιδιά. Μία. Γίνει 20. δημοσκοπήσει μα βγάζουν δεύτερο. Τώρα βρέθηκε ε, χτε μία που μα δείχνει τρίχου. Ε, εγώ δεν το εισπράττω αυτό. Αν με ρωτήσετε, γιατί έχω χρόνια που ασχολούμαι από τη δουλειά μου με κόσμο και έχω πολύ καλό ε, συνέστημα. Και αίσθηση του τι γίνεται. Εγώ στην κοινωνία που έχω και εγώ ταξιδέψει, φυσικά συμφωνώ ότι δεν τα πήγαμε παντού και αυτό να ζητήσουμε και συγγνώμη. Εμένα με ζητά να πάω από εδώ, αλλά είμαι χωρί μηχανισμό, χωρί χρήματα πάνε, από είναι. το κόμμα. Όλοι αυτοχρηματοδοτούμεθα. Λοιπόν, και πρώτα απ' όλα οι δυνάμει. Εγώ δεν μπορώ να οδηγήσω τόσα χιλιόμετρα και να γυρίσω αυθημερών. Αυτό λοιπόν είναι μια αντικειμενική δυσκολία. Όπου πήγα όμω, δεν εισέπραξα Ε, αυτό που η δημοσκόπηση μας δείχνει. Εγώ είδα μια μεγάλη φιλικότητα. Δυναμική, βλέπετε. Ναι, βλέπω δυναμική στο ΣΥΡΙΖΑ. Βέβαια, τώρα πώς θα εκφραστεί, αν θα πάνε να ψηφίσουν, γιατί η αποθυγή είναι μπροστά μα. Ε, έχει σύσμα. αλλάξει το μείγμα του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί είστε στο ΣΥΡΙΖΑ χρόνια, εσείς, Γενικά στην αριστερά. Ε, στην αριστερά είστε γενικά χρόνια. Εγώ δεν ήμουν όμω ενεργό τέλεχο, για να ξέρω. Αλλά ο... εδώ που τα... έτσι όπω φαίνεται, αυτό που έχει αγάγει, η δυναμική που εισαγάγει ο κύριο Κασελάκη. Είναι ένα. Ε, πώς να το περιγράψω. Ένα πολιτικό σκηνικό λίγο διαφορετικό από το ΣΥΡΙΖΑ που είχαμε συνηθίσει. Βλέπουμε και Σωστό, νέο κρατήριο. Σωστό. Αυτό νέο σημαίνει νέο, κρατήριο, νέο κόσμο. Νέο. νέο κόσμο, σημαίνει. Εμένα μου είπανε, συγγνώμη, μου λέει από ποιο κόμμα είστε, του κυρίου Κασελάκη. Οι νέοι. <laughs> Δεν μου το είπε αυτό ένα ηλικιωμένο. Ναι. Λέω, ναι, το ΣΥΡΙΖΑ που έχει πρόεδρο τον κύριο Κασελάκη, γιατί προσπαθώ να οδηγήσω σε ένα πιο. Πολιτικό, πολιτικό επίπεδο. Ναι. το μεγάλο αισθήμα για εσά είναι όλοι αυτοί που λένε τώρα τη στηρίζουν το Κωσελάι να Να πάνε, να πάνε, να, ναι. να πάνε. Γιατί ότι έχει γίνει μια μεταστροφή ε, ψυχική διάθεση καλύτερη ε, και εκείνο που μου έκανε μεγάλη εντύπωση ήταν η Κρήτη. Που η Κρήτη είναι σήμερα βαμμένη δεξιά, από εκεί που ήταν η Λεβεντομάνα <Ρι> Πασόκ, μετά ήταν η ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα έχει ε, πολύ μεγάλη διαμαρτυρία. Πραγματικά σα το λέω, αλλά αυτό δεν ξέρω αν αυτό που διαμαρτύρεται, αν αυτό που. Γιατί έχουν πολύ τουρισμό, τα έργα δεν έχουν γίνει από τότε που σταμάτησε η κουντούρα, που ήταν πολύ καλή υπουργό τουρισμού, έτσι τουλάχιστον με βεβαίωσαν και εκείνοι που είναι άμεσο τουριστικό το προϊόν του, ε, δεν έχουν σταματήσει, κλείσαν οι σχολέ. Mm -hmm. Είδα όμω πολύ φιλικότερα. Εσεί βλέπετε ότι μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να κάνει αυτό που περιγράφει ο προεδρό του, την ανατροπή. Δηλαδή, λέτε ότι μπορεί αυτή η δυναμική του κόσμου να φτάσει τον ΣΥΡΙΖΑ ακόμα και στο 20%. Ναι, εγώ έχω αυτή την αίσθηση και δεν σα το λέω τώρα επειδή ανήκω εκεί. Δεν, ε, καταρχήν, εγώ στην πολιτική δεν εισαγάγω ψεύτικες φόρμες. Εγώ αισθάνομαι ότι κάπου εκεί είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, στο 20%. Εκτός, σας είπα, αν η αποχή, αν αυτό που βλέπω σαν δυναμική, δεν εκφραστεί. Ναι. Δεν πάνε να ψηφίσουν. Μάλιστα. Επόμενη μέρα, κυρία Λεκατσά, για να πάμε και στον κύριο Κανελάκη, αν ας πούμε ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ένα καλό ποσοστό και είναι στη δεύτερη θέση, πρέπει να ανοίξει την αγκαλιά του, το πούμε έτσι, στον χώρο τη και και να δημιουργηθεί ένα. Πόλο απέναντι στην Δημοκρατία, γιατί από ό,τι φαίνεται, μόνο το ένα κόμμα σε αυτή τη φάση δεν μπορεί να χτυπήσει την Δημοκρατία. Ε, αυτό είναι αλήθεια. Mm. Ε, πρέπει να γίνει μια ευρύτατη συμφωνία Τώρα, πώ θα γίνει αυτά, αυτά θα τα κρίνουν οι αρχηγοί και ανάλογα με τα ποσοστά που είπατε που είναι πολύ σημαντικό mm -hmm. για να μπορέσει να γίνει αυτό το ανάγχωμα. Γιατί εμένα ε, δεν μπορώ να πω. Καταρχήν, δεν χαρακτηρίζω του ανθρώπου γιατί επέλεξαν να ψηφίσουν από εδώ ή από εκεί. Όμω αυτή τη στιγμή κάτι συμβαίνει. Γιατί λέμε τόσε μέρε η αλαζονία του 41%, ο άλλο λέει: Εγώ έχω 68.000 ψήφου. Mm -hmm. Εγώ τώρα όμω περνάω σε μια άλλη φάση και προσέξτε το και το λέω σε έναν άνθρωπο που σέβομαι τον κύριο Εξαδάξη, να μου πείτε, είναι δυνατόν ο κύριος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργό της χώρας, να βλέπει μια γριούλα, να του λέει ότι ζω παιδάκι μου και καλώς ήρθες με 400 ευρώ και να της λέει δεν πάτε στην εκκλησία να σας βοηθήσει. Δεν μπορεί κάτι ή κουρασμένο είναι. Ή κάπου αλλού σκέφτεται να πάει πολύ σύντομα, ίσω σε κάποια άλλη. Το διαψεύδινε πάντω αυτό. Ε, ναι, δεν δε μπορώ. Αυτό το βρίσκω απόλυτα ανάλυτο. Κοιτά... Δεν λέγεται. Κοιτάξτε. Και δεν είναι λαϊκισμό που το αναφέρω. Είναι μια αλήθεια. Του ξέφυγε. Είναι κουρασμένο. Γιατί αποκλείεται ένα άνθρωπο. Δεν θεωρώ ότι είναι ανάλγητο για να απαντήσει έτσι, αλλά είναι ανάλγηση αυτή η πράξη. Για απαντήστε. <συσκά> φαντάζομαι και εσά επιθυμείτε στην που παίρνουν 400 ευρώ. Στι που κάνετε. Εντάξει. <συσκά> το λέω ναι. επειδή αυτό εμφανίστηκε. <συσκά> ναι, <συσκά> ε... ναι, <Προστασίτει> ναι, και γι' αυτό και υπήρξαν αποκλειστικά στοχευμένα μέτρα με τα πα για αυτού του ανθρώπου που βρίσκονται σε πάρα πολύ, ε, σε πάρα πολύ <συσκά> δεινή θέση. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Για να βελτιωθεί αυτό, βεβαίω, θα πρέπει να βελτιωθεί όλο το άλλο. Τώρα, θα μου πείτε ότι αν εκείνη την ώρα έκλεγε ο κύριο Μιτσοτάκη. Θα ήταν πολύ επιτυχημένο στο TikTok ενδεχομένω, αλλά η ουσία τη πολιτική είναι να μπορέσει να δώσει μια λύση, η οποία δεν είναι και πολύ εύκολη για όλου αυτού του ανθρώπου και η οποία στο παρελθόν, με τα πάσα, αν θυμάστε καλά, δέχτηκε δρυμία κριτική που ήταν βοήθεια ακριβώ σε, σε, σε αυτή την κυρία. Ακριβώ αυτή την κυρία έτσι. Λοιπόν, ελάτε κύριε Καρδάκη. Α πάρουμε να μην τρώμε και κύριε το ξανασυζητάμε. Αλλά το TikTok το δουλεύει καλά, ο κύριο Μητσοτάκη, το έχουμε διαπιστώσει. Αλλά α μιλήσουμε λίγο πολιτικά. Λοιπόν, ένα πράγμα δεν είδαμε στι δημοσκοπήσει, δεν παρουσιάστηκε. Τη δημοτικότητα των πολιτικών αρχηγών. Υπάρχει μια καταγραφή πολύ υψηλή στον Ανδρέα Το mm -hmm. ο οποίο είναι, αν δεν κάνω λάθο, δεύτερο πολιτικό αρχηγό σε δημοτικότητα. Υπάρχει ένα πολύ χαμηλό ποσοστό που εμπιστεύεται τον κύριο Κασελάκη και τον κύριο Ανδρουλάκη, πράγμα το οποίο δείχνει την ανυπαρξία τη αντιπολίτευση, πράγμα που δείχνει ότι κάτι δεν κάνει καλά η αντιπολίτευση, κατά την προσωπική μου άποψη και κατά την άποψη των Δημοκρατών. Ακούμε πολλή φασαρία. Δεν έχουμε ουσία. Δεν έχουμε ουσιαστικέ προτάσει. Εκεί στοχεύετε έχουμε... εσεί, σε αυτό το κοινό στοχεύετε. Σε αυτό που θα είναι ε, δυσαρεστημένο από τον κύριο Κασελάκη και Εμεί στοχεύουμε στο κοινό το οποίο είναι δυσαρεστημένο από όλου. Mm. Κυρίω από το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία. Από την αντιπολίτευση την οποία κάνει το ΠΑΣΟΚ από, ε, από τον τρόπο άσκηση τη εξουσία τη Νέα Δημοκρατία. Υπάρχει ένα τεράστιο κενό. Ο χώρο του κέντρου. Ο χώρο του κέντρου αυτή τη στιγμή δεν εκπροσωπείται από κανένα πολιτικό φορέα. Mm -hmm. Τον έχει καπηλευτεί εισαγωγικά, τον έχει αλώσει ο Κυριάκο Μητσοτάκης. Και με λάθο τρόπο, αν θέλετε την άποψή μου. Έχει προχωρήσει σωστά σε κάποιε μεταρρυθμίσει, mm -hmm. δεν τι έχει εφαρμόσει όμω. Εδώ βρισκόμαστε εμεί. Εμεί εδώ ήρθαμε για να μείνουμε, ήρθαμε για να εκφράσουμε το πολιτικό κέντρο, ήρθαμε να αναγεννήσουμε την παράταξη του κέντρου, η οποία έχει δώσει ιστορικέ. Νίκε στη χώρα μα. Ποιο είναι πιο σημαντικό, να εκλέξει Ευρωβουλευτή τώρα, να εκλέξουν οι Δημοκράτε, ή να βάλει μια ισχυρή παρακαταθήκη για, για τι εθνικέ εκλογέ. Και τα δύο. Ε, από ό,τι δείχνουν οι δημοσκοπήσει, η ανταπόκριση που βλέπουμε από τον κόσμο καθημερινά στι περιοδίε μα, δείχνει ότι θα είμαστε στην Ευρωβουλή, θα είμαστε με ένα καλό ποσοστό, πολύ πιθανό να πετύχουμε και το στόχο μα, δηλαδή να είμαστε το μεγαλύτερο από τα μικρά κόμματα, να είμαστε το έκτο κόμμα και να έχουμε μια ισχυρή παρακαταθήκη στι επόμενε εκλογέ. Να είμαστε μια σοβαρή, υπεύθυνη πολιτική δύναμη. Λείπει, λείπει, ο χώρο του κέντρου, λείπει ένα μεταρρυθμιστικό, δημοκρατικό, πατριωτικό κόμμα όπω είναι η Δημοκρατία. Άκουσα χθε τον κύριο Κασελάκη να μιλάει για κοινή λογική. Για να, ότι είναι, πρέπει να εφαρμοστεί και να υπάρχει κοινή λογική. Α, το, τι είναι από είναι το... μένα αυτό. ε, νομίζω <laughs> ότι το έχει πει, είναι στο προεκλογικά <laughs> το, <laughs> το <σύνθημα laughs> του, το, σύνθημα <laughs> του, του, Ανδρέα Λοβέρδου. Είναι το σύνθημα, είναι το σύνθημα του Ανδρέα Λοβέρδου, είναι στην ουσία. Η άποψη του κέντρου. Τι είναι το κέντρο, τι είναι το πολιτικό κέντρο είναι η κοινή λογική σε όλα. Ούτε αριστερά, ούτε δεξιά. Βρίσκουμε τη λύση. Από εσά το άκουσε ο Κασελάκη, λέτε. Ο Κασελάκη δεν ξέρω πού το άκουσε. Προφανώ βλέπει από και ότι. να το άκουσε, καλό είναι πάντω. Αν το άκουσε. <laughs> <laughs> Όχι, καλό, αυτό, αυτό δεν είναι, είναι καλό πράγμα. Αν το και ε, μαθαίνουμε και και ακούει. Αν πάμε στα φορολογικά, δεν κάνει ποτέ Θα μειώσω τα έσοδα και θα αυξήσω τα έξοδα. Πάντω πάμε τώρα να ψηφίσουμε να βγάλουμε την εθνική Ελλάδα στην Ευρωβουλή. Θέλει πολύ προσοχή, κατά την άποψή μου, να εκλέξουμε του καλύτερου. Να εκλέξουμε να δούμε τα βιογραφικά των υποψηφίων και να ψηφίσουμε του καλύτερου που θα μα εκπροσωπήσουν. Και πρέπει να είμαστε και μία φωνή οι Έλληνε Ευρωβουλευτέ. Μία mm. φωνή, μία εξωτερική πολιτική. Mm. Και να σα πω και κάτι. Τα αδιαπραγμάτευτα τη Ελλάδα θα τα διεκδικήσουμε όλοι μαζί. Όλοι μαζί. Mm. Μάλιστα. Μα λοιπόν, ευχαριστώ πάρα. πάρα πολύ. Δεν έχουμε άλλο χρόνο γιατί έχουμε προσωπική και Καλή προσωπική επιτυχία σε όλους. Καλή καλά. Καλή δύναμη πολύ. πολύ. Πάντω με το ΒΕΜΕΡΟ και το Λαϊκό Κόμμα να είμαστε όλοι μαζί και οι σοσιαλιστέ και οι αριστεροί, το βρίσκω λίγο χλωμό. Μιλάω, για τα εθνικά θα θέματα, θα μιλάω θα... για τα διαπραγμάτευτα. Ποιο, δεν... για πέστε μου, δεν είναι στην Το κάζος μπέλη της Τουρκίας το θεωρείτε σωστό. Το αφήνουμε έτσι. Όχι, τη ε... μονή τη χώρα να γίνει τζαμί την αφήνουμε έτσι. Αυτό όμω είναι Όχι, πα... δεν την αφήνουμε. Όλοι έχει μια γροθιά. Θα έπρεπε όλοι να είναι μια γροθιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ ε, όλου σα. Να είστε καλά. καλά. Καλή Καλή να στε, να στε. Να στε. Ο αντίχυρα τη γροθιά, βέβαια, θα είναι η νέα δημοκρατία. <laughs> Αν μου επιτρέπετε ω πρώτο κόμμα, θα ναι. την ασκήσουμε το ρόλο αποτελεσματικό. Όχι, εγώ δεν είπα ότι δεν θα είστε πρώτο κόμμα. Προ Θεού δεν το είναι παράλογη. Στη γροθιά, ο αντίχυρα είναι το κυριότερο στοιχείο. Αν λείπει, η γροθιά δεν είναι ανίσχυρη. Οπότε, ευχαριστούμε πάρα πολύ όλου. Είμαστε έτοιμοι λοιπόν, για... Είμαστε για αυτό το ρόλο. για λοιπόν, <laughs> λοιπόν, λοιπόν, αυτό το ρόλο. Λοιπόν, η ψωμένη γροθιά είναι άλλο πράγμα. Είναι άλλο πράγμα η ψωμένη. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλημέρα.